Θα μιλήσουμε όπως κάθε μέρα και τώρα και σήμερα μάλλον με τον Χρήσανο Τσαλτίδη. Χρήσανε, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Λίμπερο 107,4. Για βάλε μας τη φάση. Όντως, ο Καμάτσο είναι μια περίπτωση εξαιρετική με βάση το βιογραφικό του. Μια περίπτωση ενός ποδοσφαιριστή που, εντάξει, όπως και να το κάνουμε, όταν έχει μεγαλώσει ποδοσφαιρικά στη Λίβερπουλ, έστω και αν είχε μόλις μια συμμετοχή εκεί, αντιλαμβάνεις ότι έχει βάλει τις βάσεις και έχει σωστές βάσεις και έμαθε σωστά το ποδόσφαιρο. Βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στη Sporting, τον αγόρασε 5 εκατομμύρια, οπότε δεν είναι και τόσο εύκολο να τον δώσει τζάμπα που λέμε. Υπάρχει λοιπόν αυτή η συμφωνία ανάμεσα στον Άρη και την Sporting για τον ποδοσφαιριστή, με οψιόν αγοράς, δανεικός φέτος, με οψιόν αγοράς στα 3 εκατομμύρια ευρώ του χρόνου το καλοκαίρι, και απομένει και το τυπικό ναι του ποδοσφαιριστή. Αρχικά υπήρχε το ναι την Παρασκευή από τον ποδοσφαιριστή. Δεν ξέρω αν έχουν βάσει τα περί ενδιαφέροντα στις Μπέρνλι ή αν είναι τα γνωστά μανατζερικά να πάρουμε κανένα κατουστάρικο παραπάνω. Ο Άρης μέχρι στιγμής λέει ότι υπάρχει συμφωνία και ανάμεσα και στις τρεις πλευρές και περιμένει τον ποδοσφαιριστή να γίνει η διαδικασία, να του στείλει τα εισιτήρια, όλο αυτό που γίνεται τέλος πάντων σε μια διαδικασία μετακίνηση ενός παίκτη από ένα κλαμπ σε ένα άλλο. Ναι. Υπάρχει δηλαδή αισιοδοξία ότι θα τελειώσει το θέμα θετικά για τον Άρη και δεν θα υπάρξει όντως ουσιαστική σφήνα κάποιας άλλης ομάδας, όπως και να το κάνουμε. Εγώ θεωρώ φυσιολογικό, ειδικά για ένα παίκτη που έχει και την αγγλική ποδοσφαιρική παιδεία, όταν του χτυπάνε την πόρτα και από την Αγγλία, να το σκέφτεται. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι ο παίκτης θα οριστικοποιήσει και νομίζω ότι σήμερα ή αύριο θα ξέρουμε οριστικά τη μεταγραφή του στον Άρη και θα ενισχυθεί πάρα πολύ ο Άρης και από το αριστερό και από το δεξί άκρο της επίθεσης. Στην ουσία κάνει μια τεράστια αναβάθμιση ή προσπαθεί να φέρει τον νέο Γκάμα, γιατί πλέον ο Γκάμα είναι 34 στα 35. Η τελευταία του χρονιά δεν ήταν ανάλογη των προηγούμενων ετών, που μπορώ να πω ότι ήταν εκ των ηγετών του Άρη, και αυτό δεν πρέπει κανείς να το ξεχάσει, επειδή πέρυσι δεν έκανε τη χρονιά που περίμενε όλη η ομάδα. Ένας πολύ σημαντικός παίκτης τα τελευταία χρόνια για τον Άρη, okay. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Δεν γίνεται κάθε χρόνο να είσαι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής. Κάποια στιγμή έρχεται και το πλήρωμα του χρόνου. Ο Γκάμ ήταν 4 χρόνια στην ομάδα και από ό,τι φαίνεται δεν θα υπάρχει 5ος χρόνος. Και ο Καμάτσο έρχεται ακριβώς για να βρεθεί σε αυτή τη θέση, είτε από τα αριστερά είτε από τα δεξιά. Και δεν αποκλείεται να έχουμε και έναν παλιό γνώριμο, τον Σάντε Σίλβα. Αυτός αποτελεί ένα μόνιμο θέλω του Θόδωρου Καρυπίδη, γιατί τον γουστάρει πάρα πολύ ως ποδοσφαιριστή. Ο Μπούργος έχει δώσει το ok και για αυτόν. Θα δούμε όμως αν τελικά έρθει και ο Σάντε Σίλβα, γιατί αν έρθει και ο Σάντε Σίλβα, αντιλαμβάνεσαι ότι ο Άρης θα έχει μια ιδιαίτερη δύναμη με Ιτούρμπε, Ματέο Γκαρσία, Μαντσίνη, Σάντε Σίλβα και Καμάτσο στους παίκτες που μπορούν να καλύψουν τα άκρα της επίθεσης, να παίξουν και ως δεύτερη επιθετική. Γενικότερα θα έχει ικανότητα τους ποδοσφαιριστές αυτό το κομμάτι της ομάδας. Εκεί που δεν έχει, πέραν του Καμαρά και με όλο αυτό το σενάριο περί αποχώρησης, μεταγραφής, θέλω του Ολυμπιακού κτλ., είναι στο φορ. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Η μία περίπτωση παίκτη από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού και η μία περίπτωση παίκτη από την Ευρώπη, οι οποίες έχουν στην ουσία προκριθεί σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες και είναι στο κομμάτι των διαπραγματεύσεων ο Άρης, αλλά δεν είναι απλά σε κάποιες αρχικές επαφές. Ο Άρης θέλει, όταν την άλλη Τρίτη πετάξει για την Αυστρία, να έχει στην αποστολή και τον Center Four. Νομίζω ότι είναι και κομβικό αυτό για τον προγραμματισμό της ομάδας, με δεδομένο ότι έχει πάρει τον αριστερό back, τον Πίρσμαν, που προορίζεται για βασικός. Έχει δεξί back, τον Εμπακατά, αυτή τη στιγμή, ο οποίος έχει παίξει και πέρσι, άρα ξέρει την ομάδα. Έχει τους δύο στόπερ, οι οποίοι ήταν και οι καλύτεροι του πρωταθλήματος, και έναν πάρα πολύ καλό τερματοφύλακα, τον οποίο ανανέωσε, τον Κουέστα. Κατά τα φαινόμενα θα αποκτήσει σήμερα αύριο τον Διόπ για να καλύψει το κενό του Σάσα, και υπάρχει βέβαια και ο Ντουκουρέ. Ο Διόπ είναι για εκεί, έτσι, για το αντισάσα, ας πούμε, να το πω έτσι. Κατά κάποιο τρόπο, βέβαια, να σου πω εδώ ότι πέρα από τον Ντουκουρέ, ο Άρης είναι κοντά και σε έναν ακόμα χαφ, προφανώς αντι-Ενδιαγέ. Τώρα μπορεί να μπει ο Διόπ στη θέση του Ενδιαγέ, αυτός που περιγράφω, ο Ισπανός, από ό,τι έχω την πληροφόρηση, τέλος πάντων από την Ισπανία, ναι. Ο Ισπανός, βάλετε το σε εισαγωγικά αν θέλετε, ναι. Θα είναι ο αντι-Ενδιαγέ ή αντι-ο Σάσα. Τέλος πάντων θα έρθουν δύο παίκτες για τους δύο που αποχωρούν, γιατί του Ματίγια παραμένει ανοιχτό και αν θέλεις την άποψή μου είναι ίσως η μόνη περίπτωση ανανέωσης που παραμένει ανοιχτή, παραμένει διαφορά
στο οικονομικό. Ναι. Αλλά όσο περνάνε οι μέρες και δεν βρίσκει μια καλύτερη πρόταση ή οτιδήποτε άλλο, αντιλαμβάνεσαι ότι και αυτός μπορεί να το σκεφτεί λίγο διαφορετικά. Να ανέβει λίγο ο Άρης, να πέσει λίγο αυτός, να τα βρούνε. Εγώ θεωρώ ότι το μόνο που πιέζει σε αυτή την περίπτωση τον Άρη είναι ο χρόνος. Γιατί αν ήταν να παίξει 21 Αυγούστου πρωτάθλημα, τότε θα το άφηνε μέχρι τότε. Τον οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή της ανανέωσης, ο ποδοσφαιριστής θα βλέπει ότι δεν έχω άλλη επιλογή, θα πάρω αυτά που μου δίνει ο Άρης. Γιατί υπάρχουν παραδείγματα όπως τον Μπερτόγκλου ή του Σούντγκρεν, που δεν δέχτηκαν τις προτάσεις του Άρη και τελικά ο Σούντγκρεν πήγε στο Ισραήλ με τα λεφτά που του έδινε ο Άρης, ενώ όταν ήταν εδώ ζητούσε 100-150 χιλιάρικα παραπάνω το χρόνο. Mm-hmm. Ο Μπερτόγκλου είναι ακόμα πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Από τα 200 ήθελε να πάει στα 400. Οι πληροφορίες δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, αλλά εικάζω ότι ο Αστέρας Τρίπολης δεν μπορεί να του δώσει παραπάνω από 200 χιλιάρικα για να πάει εκεί. Εντάξει, παίξαν το χαρτί βέβαια οι παίκτες του να μην κάνει ο Άρης μεταγραφές, να έχει αυτή την πίεση, οι ανανεώσεις εννοώ, έτσι. Το παίξανε το χαρτί μέχρι τέλους, την πίεση που θα είχε ενδεχομένως ο Άρης και θα ήταν και πολύ μεγάλη και θα αναγκάζονταν να χορέψει τους ρυθμούς τους σε περίπτωση που δεν έκανε μεταγραφές. Τώρα που κάνει μεταγραφές, σου λέει εντάξει, εγώ έχω 200. Θέλεις να έρθεις με τα 200. Δεν θέλεις, θα πάρω κάποιον άλλον. Γιατί έχω αυτή τη δυνατότητα πλέον, κάνοντας μεταγραφές. Ναι. Άρα ανακεφαλαιώνοντας Καμάτσο, Ντιόπ, Χαφ από Ισπανία και καίγεται για τον Φορ. Ξαναλέω, δύο περιπτώσεις, μία από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, μία εδώ στη γειτονιά μας στην Ευρώπη. Θέλει όμως ο Θόδωρος Καρυπίδης με τον έναν τουλάχιστον να κλείσει μέχρι την έναρξη του βασικού στάδιου της προετοιμασίας και φυσικά στην πορεία να πάρει και τον δεύτερο ποδοσφαιριστή για τη θέση του Φορ. Και σιγά σιγά μετά για έναν ακόμα δεξιό μπακ. Και σημειώνω ότι αν ο Άρης καταφέρει και μπει στους ομίλους του Europa League Conference, αυτό το ξέρει στις 25 Αυγούστου που είναι το δεύτερο παιχνίδι, αν φτάσουμε μέχρι εκεί. Έχει ακόμα να περάσει την Γκόμελ αρχικά, να περάσει την επόμενη ομάδα, να παίξει τα play-off. Αν όμως με το καλό καταφέρει και μπει, και νομίζω ότι αυτό λίγο πολύ ισχύει και για τον ΠΑΟΚ, ισχύει και για τον Παναθηναϊκό, θα έχουν οι ομάδες 20 μέρες μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, γιατί φέτος οι μεταγραφές τελειώνουν 15 Σεπτεμβρίου, ναι, ναι. Να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο, ξέροντας ότι θα έχουν άλλα 6-7 εκατομμύρια στα ταμεία τους από την συμμετοχή στους ομίλους του Europa League Conference με τα Market Pool και όλα τα υπόλοιπα. Αντιλαμβάνεσαι ότι θα υπάρχει το περιθώριο τότε να γίνει και μια ακόμα υπέρβαση, ενώ θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα μόλις μια εβδομάδα νωρίτερα. 21, ούτε καν εβδομάδα, τρεις μέρες. 21 του μηνός είναι προγραμματισμένη η σέντρα του πρωταθλήματος. Η Γκόμελ χθες κέρδισε. Παίζει πρωτάθλημα η Γκόμελ κανονικότητα, έχει παίξει το 10ο παιχνίδι πρωταθλήματος. Αυτό είναι το μόνο πράγμα στο οποίο νομίζω ότι υπερισχύουν οι Λευκορώσοι, ότι έχουν το ρυθμό, ότι είναι σε κανονική δράση όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Κέρδισαν 1-0, είχαν να κερδίσουν 2 μήνες από ό,τι διάβασα στα ρεπορτάζ τους, οπότε πήραν μια ανάσα, βελτίωσαν λίγο τη θέση τους, πήγανε 8η-9η στο πρωτάθλημα της Λευκορωσίας, έχουν προχωρήσει και στο κύπελο. Έχει άλλα 6 παιχνίδια επίσημα να δώσει η Γκόμελ μέχρι το παιχνίδι με τον Άρη, το πρώτο, 21 του μηνός, και βέβαια επιβεβαιώθηκε πλήρως το ρεπορτάζ που είχαμε δώσει προηγούμενες ημέρες. Δεν ξέρω πόσοι το κοροϊδεύαν, το χλέβαζαν, γιατί άκουγα διάφορους να το λένε, αλλά και τα δύο παιχνίδια τελικά θα γίνουν στη Θεσσαλονίκη. Το πρώτο με κόσμο, μάλιστα έγινε και η τράμπα που ήθελε ο Άρης, γιατί σκέφτεσαι να έπαιζε και κλεισμένων των θυρών με την Γκόμελ, να έκανε κανένα 0-2, να κέρδιζε δηλαδή ο Άρης, πόσοι 28 Ιουλίου θα βρίσκονταν στο Βικελίδης. Νομίζω μέχρι και ο άδεια θα είχα πάρει. Λοιπόν, οπότε έγινε η ωραία τράμπα αυτή από την UEFA. Βέβαια αυτό είχε να κάνει όχι με το αν ο Άρης θέλει να έχει κόσμο στο γήπεδό του, αλλά με το γεγονός ότι δεν μπορούσαν να γίνουν δύο παιχνίδια με κόσμο σε Τούμπα και Βικελίδης σε απόσταση 3-4 χιλιόμετρων την ίδια ημέρα. Ορθώς λοιπόν η UEFA έβαλε 21 του μηνός το παιχνίδι με κόσμο για τον Άρη, το εντός έδρας δηλαδή του Άρη. Το εντός θα είναι αυτό, έτσι. Ναι. Ναι, και το εκτός έδρας θεωρητικά και κλεισμένο των θυρών θα είναι στις 28 του μήνα. Εντάξει, ευελπιστώ, πιστεύω, νομίζω και θεωρώ ότι δεν μπορεί ο Άρης να καταφέρει να αποκλειστεί και με δύο παιχνίδια στην έδρα του. Δηλαδή, εντάξει, τα έχουμε δει όλα με τη Σκουβαλίφκα και όλα τα υπόλοιπα, με γκολ στο 120 από την Αστάνα, με τον τρόπο να γυρίζω το 3-0 με τη Μόλντε και να τρώω τον γκολ. Αυτό είναι, νομίζω, ότι δεν θα συμβεί. Θα κάνουν αυτό το οποίο πρέπει να κάνουν, και για μένα αυτό που πρέπει να κάνουν είναι να κάνουν 2 νίκες για να προσθέσουν βαθμούς και για την Ελλάδα αλλά και για τον ίδιο τον Άρη, γιατί αυτό βλέπουμε πόσο βοηθάει σε καλές κληρώσεις. Κατευθείαν ο Άρης που ήταν έστω και από σπόντα, γιατί
με τους πόντους της Ελλάδας πήγε στο δεύτερο προκριματικό γύρο. Αυτομάτως απέφυγε 10-15 πολύ καλές ομάδες που του κάναν πολύ πιο δύσκολη τη ζωή. Αν λοιπόν κάνει μια καλή πορεία φέτος και συγκεντρώσει βαθμούς, τότε θα έχει αυτή τη δυνατότητα των καλών κληρώσεων σε όλη τη διαδικασία των προκριματικών μέχρι να φτάσει στα play-off. Πρέπει και για τον εαυτό του, αλλά φυσικά και για την Ελλάδα να πάρει βαθμούς και είναι ευκαιρία, γιατί και τα δύο παιχνίδια γίνονται στο Κλεάνθης Βικελίδης, 21 και 28 θυμίζω Ιουλίου. Nice. Βέβαια οι μέρες είναι τέτοιες, Γιώργο, που αναγκαστικά θα πρέπει να έχουμε το νου μας σε όλη τη διάρκεια της ημέρας και φυσικά να παρέμβουμε σε οποιαδήποτε εκπομπή, όπως κάναμε και την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο, άκουσα τον Νίκο, όταν υπάρχει κάποιο θέμα, είτε Καμάτσο, είτε Διόπ, είτε κάποια εξέλιξη, ή ας πούμε επισημοποιηθεί του Πίρσμαν, ο οποίος προπονείται μεν κανονικά, αλλά ο μάνατζερ του ήρθε χθες στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει, οτιδήποτε τέλος πάντων προκύψει μεταγραφικό, θα πεταχτούμε, όπως λέω, για να ενημερώσουμε τον κόσμο. Έτσι. Έτσι κάνουμε κάθε μέρα εδώ στο Λίμπερο. Ευχαριστούμε, Χρήσανδε. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.